συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μέσα σε λίγες γραμμές από το στρατηγικό οδικό χάρτη 2021-24 της Ελληνικός Χρυσός περιγράφεται γλαφυρά η στρατηγική της αστικής τάξης για τα μεταλλεία Κασάνδρας. Στόχος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, είναι ο μετασχηματισμός των μεταλλείων σε μια υγιή, αποτελεσματική και κερδοφόρα επιχείρηση. Πώς αναφέρουν ότι σκοπεύουν να πετύχουν αυτό το στόχο τους? Μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της μείωσης του κόστους. Νάτη λοιπόν η αιτία μπροστά μας για όλα αυτά που βιώνουν οι μεταλλορύχοι. Αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της στρατηγικής είναι όλες οι αρνητικές εξελίξεις που βιώνουν οι μεταλλορύχοι από τις πρόσφατες απολύσεις των 92 εργαζόμενων, τα ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργολαβικών εργαζόμενων που δουλεύουν στα μεταλλεία, μέχρι και την προσωρινή διακοπή του μεταλλείου Μαύρου Πετρών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταλλείων που σημαίνει περισσότερη εντατικοποίηση για τους μεταλλορύχους, τις πολυδικότητες που πάνε παρέα με τις σχεδόν ανύπαρκτες αυξήσεις στην επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Όλα αυτά και άλλα χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για να αυξήσει την εργασιακή ανασφάλεια και την εντατικοποίηση της εργασίας, να κάνει τους μεταλλορύχους πολυεργαλεία για όλες τις δουλειές. Παράλληλα, για να μειώσει τα εργασιακά δικαιώματα και τον πραγματικό μισθό τους, ενώ ο μεταλλορύχος θα παράγει υπερδιπλάσια από πριν. Αφού λοιπόν ο λαός της περιοχής πλήρωσε και πληρώνει καθημερινά την υποβάθμιση της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος, τώρα βλέπει να ξεθοριάζει και το αφήγημα για τις πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Πλέον γίνεται καθαρό σε όλους ότι και αυτή η καπιταλιστική επένδυση δεν έχει ως κριτήριο καμία λαϊκή ανάγκη, αλλά γίνεται με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο δυνατό ποσοστό κέρδους. Στο βωμό αυτό θυσιάζονται οι εργαζόμενοι, τα δικαιώματά τους, η υγεία και η ασφάλειά τους, το περιβάλλον, όλες συνολικά οι λαϊκές ανάγκες. Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρατεί το κεφάλαιο στο κυνήγι της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας. Η μόνη ασπίδα για μας είναι η οργάνωση του αγώνα για την υπεράσπιση όλων των λαϊκών αναγκών και το κόμμα μας, το ΚΚΕ, σε αυτή την υπόθεση δίνει όλες του τις δυνάμεις. Άξιοι σύμμαχοι των καπιταλιστών στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής τους είναι όλα τα αστικά κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Όλοι τους δεν βγάζουν κουβέντα για τις άπλες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας των εργολαβικών εργαζόμενων. Μήπως δεν ξέρουν για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι εργολάβοι? Όλοι μαζί ενίσχυσαν το καθεστώς των εργολαβιών. Όλοι μαζί υποβάθμισαν τις επιθεωρήσεις μεταλλείων και εργασίας, κλείνοντας το μάτι με αυτόν τον τρόπο στην εργοδοσία να καταπατά ανεμπόδιστα τα πάντα. Όλοι μαζί δίνουν χρηματοδοτήσεις πολλών δισεκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους και όλοι τους συμφωνούν ότι εκεί πρέπει να κατευθυνθούν και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτοί άφησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους υπογείτες στα 57 έτη. Αυτοί έβαλαν ιδιώτες ελεγκτές που θα πληρώνονται από τον ίδιο τον επενδυτή να ελέγχει τάχα για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι τους λοιπόν είναι στην ίδια ρότα αυτή της ενίσχυσης και τη στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου. Η μία αστική κυβέρνηση κόβει και η επόμενη παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και συνεχίζει το ράψιμο. Στην αντίπερα όχθη είναι το ΠΟΠΟΕ, που στέκεται αταλάντευτα, χωρίς αστερίσκους, στον πλευρό των μεταλλορύχων και του λαού της περιοχής, διεκδικώντας για τις λαϊκές ανάγκες. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά και παλεύουν από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο για τα δίκαια του λαού, προβάλλοντας την ανάγκη για ενωτικό αγώνα όλων των μεταλλορύχων, εργολαβικών και μη, βγάζοντας στο προσκήνιο τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Σε αυτό καλούμε όλους τους μεταλλορύχους που προβληματίζονται, το λαό της περιοχής που αγανακτεί, όλους όσους δεν συμφιλιώνονται με τη σημερινή άθλια κατάσταση, σε αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, για επαναπρόσληψη όλων των απολυμμένων από τα μεταλλεία, για αυξήσεις στους μισθούς μας πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, για μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζόμενων και των κατοίκων της περιοχής για ουσιαστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, για να ανοίξει ο δρόμος μέσα από αυτόν τον κοινό βηματισμό για μία ανάπτυξη που στο επίκεντρο θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα κέρδη των λίγων. Προϋπόθεση είναι ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας με τους εργάτες στο τιμόνι της εξουσίας. Σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να χαραχτεί φιλολαϊκή εξορυκτική δραστηριότητα, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες, το ικανό εργατικό δυναμικό της περιοχής, που είναι εξειδικευμένο για χρόνια στα μεταλλεία και που μπορεί να εγγυηθεί την αξιοποίηση όλου αυτού του πλούτου προς όφελος του λαού. Για αυτό το δρόμο ανάπτυξης, αταλάντευτα παλεύει το ΠΟΠΟΕ.